Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για το δικό μας προσωπικό χώρο, για το δικό μας κέντρο. Τι κάνουμε όταν λέμε θέλουμε να έρθουμε στο κέντρο μας? Ποιος είναι αυτός ο δικός μας χώρος που μας επιτρέπει να νιώσουμε μια ατομικότητα? Μας επιτρέπει να νιώσουμε ότι κάθε τι απ' έξω από μας μπορεί να μένει έξω από μας, αν και είναι η δική μας προβολή. Ότι εμείς είμαστε οι δημιουργοί και όχι ότι εμείς ανήκουμε σε αυτή την προβολή μέσα. Κάθε φορά μπορούμε να ερχόμαστε στο κέντρο μας όποτε είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, σε χαμηλές θα λέγαμε συχνότητες, και να νιώσουμε ότι μαζευόμαστε, τα λέγαμε, ακριβώς στον πυρήνα, στη φλόγα μας, διαπερνώντας όλους τους ομόκεντρους κύκλους προς τα μέσα, φτάνοντας στο κεντρικό μας σημείο, στην καρδιά, αφήνοντας, τα λέγαμε, τον εξωτερικό κόσμο και μπαίνοντας στα εσωτερικά πεδία, σαν να φεύγουμε και να φεύγουμε και να φεύγουμε, αφήνοντας τα εξωτερικά τσόφλια και να μπαίνουμε μέσα στον πυρήνα, μέσα στην αρχή μας, μέσα στο κέντρο μας. Γιατί εκεί είναι που βρίσκεται ακριβώς η ένωσή μας με το άπειρο, με το όλον. Κάθε φορά λοιπόν εμείς πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτό το κέντρο, να χρησιμοποιούμε αυτή την πηγή, να χρησιμοποιούμε αυτή την ένωση με τον ανώτερο, θα λέγαμε, αυτό μας. Να χρησιμοποιούμε τη σύνδεση που έχουμε με το απόλυτο. Και αυτό, φίλοι, είναι ακριβώς στο κέντρο μας και εστιάζεται περίπου στην καρδιά. Όταν λοιπόν θέλουμε να φύγουμε, τα λέγαμε, από την πραγματικότητα που μας δίνουν τα διάφορα πέπλα, οι διάφορες προβολές, τα λέγαμε, οι διάφορες φορείς, οι διάφοροι φορείς της συνείδησης που έχουμε, τότε φίλοι μου μπορούμε να πούμε ότι αρχίζουμε και τραβιόμαστε προς την πηγή, προς το κέντρο. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε όταν επεκτανόμαστε, θα λέγαμε, σε συνείδηση. Λένε δύο διαφορετικά πράγματα. Θέλω να πω ότι όταν εμείς λέμε ότι ερχόμαστε στο κέντρο μας μέσα, ακριβώς η συνείδηση κάνει, θα λέγαμε, το αντίθετο. Επεκτείνεται. Γιατί από το κέντρο σας είσαι συνδεδεμένοι με όλο το σύμπαν. Κάθε κέντρο είναι συνδεδεμένο γιατί είναι ένα. Είναι η ακτίνα με το ιερό απόλυτο. Μπορεί να λέμε υποσυνείδητο, μπορεί να λέμε συνειδητό, μπορεί να λέμε επέκταση της συνείδησης, μπορεί να λέμε φεύγω από το σώμα, αλλά το μόνο που κάνουμε, φίλοι, είναι να ερχόμαστε στα εσωτερικά μας πεδία. Να ερχόμαστε εκεί που όλα είναι ένα. Να ερχόμαστε, όπως λένε άλλοι, στο σημείο μηδέν. Να ερχόμαστε εκεί που όλα βγαίνουν, στην πηγή. Επομένως, ερχόμενοι προς το κέντρο μας, η συνείδηση φαίνεται σαν να ανοίγεται. Είναι αυτό που γίνεται παντού, είπαμε, όπως πάνω, έτσι και κάτω. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει εκείνο το σημείο που είναι ενωτικός με όλα. Επομένως, θα λέγαμε ότι ερχόμενοι στο κέντρο μας, ερχόμενοι στην πηγή μας, συνδεόμενοι με το όλον μέσω της δικής μας σύνδεσης, όπως κάθε πράγμα έχει, αρχίζουμε και φτάνουμε από τα κλαδιά στον κορμό. Εκεί η συνείδηση είναι τεράστια. Εκεί η συνείδηση έχει όλη την εμπειρία από όλα τα κλαδιά και όλους τους καρπούς. Άρα μπορείτε να φανταστείτε κάθε φορά που θέλετε να έρθετε στο κέντρο σας, γι' αυτό λέμε με την καρδιά καμιά φορά, ότι αφινόμαστε, κλείνουμε, θα λέγαμε, τα μάτια και νιώθουμε
ότι φεύγουν οι προβολές που δημιουργούν όλα αυτά τα σύμπαντα, όλες αυτές τις διαστάσεις, όλες αυτές τις διακυμάνσεις, τα λέγαμε φωτός, και ότι ερχόμαστε στην πραγματική πηγή. Ενώ εμείς πηγαίνουμε προς τα μέσα, η συνείδησή μας έχει την ικανότητα εκείνη την ώρα να επεκτείνεται, να ενώνεται, να συγχρονίζεται. Κάθε φορά, φίλοι, που εσείς θέλετε λοιπόν να απομακρυνθείτε από τα εξωτερικά πράγματα, τραβηχτείτε στο κέντρο σας και νιώστε ότι απομακρύνονται όλες αυτές οι προβολές, γιατί εσείς πάτε στην πηγή όλων, όπου εκεί δεν έχει διαχωρισμούς. Είναι βασικό να ερχόμαστε στο κέντρο μας. Είναι βασικό να έχουμε το δικό μας χώρο. Είναι βασικό να μπορούμε να πηγαίνουμε σε εκείνο το κομμάτι που τα εξωτερικά γεγονότα δεν θα μας επηρεάζουν. Και να είστε σίγουροι, φίλοι, ότι εκείνο το κομμάτι, το εσωτερικό σας, ανταποκρίνεται στις υψηλότερες συχνότητες, στις υψηλότερες δονήσεις, σε αυτό που λέτε Θεός, ανώτερος εαυτός. Εκεί έρχονται όλες οι απαντήσεις. Από εκεί έρχεται η καθοδήγηση. Και εκεί πέρα πηγαίνουμε σαν ανθρωπότητα. Φεύγουμε από τα άκρα, διανοητικό και ένστικτο, και ερχόμαστε τώρα προς το κέντρο. Κάθε ένας άνθρωπος θα μπορεί λοιπόν καθημερινά, μόλις νιώθει ότι αρχίζει και ταυτίζεται, θα λέγαμε, από τις εξωτερικές καταστάσεις, να κάθεται πάνω σε ένα, θα λέγαμε, αυτόματο μικρό διαλογισμό και να καταλαβαίνει ότι εισέρχεται στο εσωτερικό, στην πηγή του, αφήνοντας όλα τα τσόφλια, τα πέπλα, τα διάφορα αυγοειδή, θα λέγαμε, διάφορες αυγοειδή προβολές, να μένουν εκεί που είναι. Και όταν εσείς έρχεστε στον πυρήνα, να ξέρετε, εκεί συνδέεστε με τα πάντα, γιατί στο μηδέν υπάρχουν όλα. Αυτά σχετικά με τον δικό μας. Ειρήνη σε όλους.